Θα μείνουμε στο δυστύχημα στα Τέμπη. Βεβαίως παραμένει συγκλονισμένη η ελληνική κοινωνία. Υπάρχει έντονη συγκίνηση για το δράμα των ανθρώπων, των οικογενειών, αλλά και για την βοήθεια προσφορά που έδωσαν πολλοί, κυρίως εκείνες τις ημέρες που χρειάστηκε να γίνουν οι επεμβάσεις διάσωσης και βεβαίως η τραγική εργασία της διαλογής, της συγκομιδής των νεκρών. Θα περάσουμε στο σημείο αυτό να συνομιλήσω με έναν από τους πλέον έμπειρους διασώστες της χώρας. Είναι ο κύριος Σωτήρης Πουμαρκάκης, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Πουμαρκάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όπως προανέφερα, σας ζητώ καταρχάς συγγνώμη που θα σας ξαναθυμίσουμε αυτά που βιώσατε πριν από λίγες ημέρες. Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολες εκείνες οι στιγμές. Είστε εξαιρετικά έμπειρος διασώστης. Έχετε ξανατύχει σε όλα αυτά τα χρόνια τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές τις προηγούμενες εβδομάδες? Σίγουρα όχι, δεν έχω ξανατύχει. Κάθε επιχείρηση, κάθε καταστροφή, κάθε συμβάν έχει το δικό του στίγμα. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο στίγμα, το οποίο θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο των σιδηροδρομικών, γιατί εγώ υπήρξα παλιός σιδηροδρομικός, αλλά θα μείνει στη μνήμη όλου του κόσμου. Φαντάζομαι διπλός ο κόμπος στο λαιμό σας και ως παλιός σιδηροδρομικός, βλέποντας την εικόνα, πρωταντικρίτως την εικόνα των δύο τρένων να έχουν συγκρουστεί και αυτή την καταστροφή να έχει απακολουθήσει, έτσι. Αν υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές, ίσως να μην είχα αυτά τα έντονα συναισθήματα. Μέσα στους σεισμούς υπήρχαν πρώην συνάδελφοί μου, υπήρχαν άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα μαζί τους. Βέβαια. Και οπωσδήποτε οι αναμνήσεις αυτές μου ανήκουν και δεν θα ήθελα να έχουν αυτό το τέλος. Βέβαια, αυτό το συζητούμε. Πώς έγινε η διαδικασία της διάσωσης, τι εικόνες αντικρίσατε, δώστε μας το σκηνικό αυτών των ημερών, από το οποίο βεβαίως δεν μπορεί κανείς να βγάλει θετικά από αυτά που συνέβησαν, αλλά αναδεικνύουν και το πόσο η κοινωνία στράφηκε και προσπαθεί ο καθένας στην πλευρά του να είναι στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι είχαν απώλεια συγγενικών προσώπων από αυτήν την καταστροφή, έτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Χριστόδουλε, να σας πω το εξής, ότι είστε ένα επαρχιακό κανάλι και με εντυπωσιάζετε με τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζετε το θέμα. Αυτές τις μέρες έτυχε και εγώ να μείνω λίγο μέσα στο σπίτι μου και να δω αθηναϊκά κανάλια, μεγάλα αθηναϊκά κανάλια, τα οποία έχουν μετατρέψει το τηλεοπτικό πεδίο σε καφενείο χωριού, πιστέψτε με κυριολεκτικά. Εμείς ως σοβαρή ομάδα επιλέξαμε μετά την κραυγή μιας συμπολίτησάς μας, η οποία είχε τον ανιψιό της, αν το ξέρω καλά, που είπε «Σκάστε τώρα όλοι, ουρλιάζουν οι μάνες». Σωστό, βεβαίως. Επιλέξαμε λοιπόν με τη σοβαρότητα που μας διακρίνει να σκάσουμε. Γι' αυτό και σήμερα μετά από πολλές μέρες εμφανιζόμαστε στο κανάλι. Να αποδώσουμε τα εύσημα πρώτα απ' όλα και να νιώσουμε υπερήφανοι για αυτό το πυροσβεστικό σώμα που έχει η Ελλάδα μας. Εγώ τουλάχιστον σας μιλώ με την εμπειρία των 20 χρόνων και όχι με την εμπειρία της θεσινής επιχείρησης. Έχω εμπειρία 20 χρόνων συνεργασίας με το πυροσβεστικό σώμα και νιώθω υπερήφανος για αυτούς τους ανθρώπους που τους έχουμε εδώ. Και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που με αφήνουν να δουλέψω δίπλα τους. Όταν φτάσαμε εκεί, ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία έχει εγκατασταθεί και υπερβάλλει τον εαυτό της και έχει αρχίσει το έργο της ανάρσησης των άτυχων επιβατών. Το θέμα δεν ήταν και τόσο καλό όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι, και να μην μείνουμε σε αυτό. Να μην μείνουμε σε αυτό, ναι. Δεν θα μείνουμε σε λεπτομέρειες. Κάποιοι μου είπαν ότι αυτοί είναι επαγγελματίες. Και τι σημαίνει αυτό?
ότι είναι υποχρεωμένοι να ζουν τέτοιες στιγμές, ποιος μπορεί... να ζουν, να βλέπουν τέτοια θεάματα. Ποιος μπορεί να μην επηρεαστεί από τις σκηνές αυτές, όσο επαγγελματίας και αν είναι, όσο έμπειρος και αν είναι, εσείς είστε εξαιρετικά έμπειρος. Έτσι, και επαγγελματίες, τι θα πει επαγγελματίες. Στο συνέστημα δεν υπάρχει επαγγελματισμός. Δυστυχώς, ναι. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι δούλεψαν, μας επέτρεψαν, όπως σας είπα, να δουλέψουμε μαζί τους, να τους βοηθήσουμε και να αποδώσουμε αυτούς τους άτυχους επιβάτες στην οικογένειά τους, να μπορέσουν να τους αποδώσουν και αυτοί με τη σειρά τους τις δέουσες τιμές και έτσι να κλείσει ένας κύκλος. Αυτή τη στιγμή στέλνω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις οικογένειες. Είναι οι χειρότερες στιγμές για αυτούς. Μετά το ουρλιαχτό έχει έρθει τι? Το χειρότερο συνέστημα. Το βουβό κλάμα. Και ένα ζητούμενο, κύριε Παπαμαρακάκη, είναι η ψυχολογική επαναφορά της κοινωνίας σε μια κατάσταση που να καταρχάς να καταφέρει να συνειδητοποιήσει τι συνέβη και στη συνέχεια να συνεχίσει την ζωή της, χωρίς βεβαίως να ξεχνά η διαχείριση της ψυχικής υγείας των επιζώντων και των οικογενειών των νεκρών είναι ζητούμενο πλέον. Είναι ζητούμενο. Σίγουρα είναι ζητούμενο. Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι ξεχάσουν γρήγορα και επανέλθουν. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα ξεχάσουν αργά, θα επανέλθουν αργά. Κάποιοι άλλοι δεν θα ξεχάσουν καθόλου. Εγώ εύχομαι αυτό το ατύχημα να είναι η αρχή να περάσουμε σε ένα σιδηρόδρομο του μέλλοντος. Και όχι στο σιδηρόδρομο, να μην μείνουμε στο σιδηρόδρομο του παρόντος, του σήμερα. Γιατί σίγουρα δεν έχουμε και ένα σιδηρόδρομο του παρελθόντος. Έτσι, το παρελθόν εγώ το έζησα, το δούλεψα. Έχουμε ένα σιδηρόδρομο του σήμερα, αλλά πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε στη νέα εποχή, στο σιδηρόδρομο του αύριο. Αφού μεσολαβήσουν βεβαίως και η απόδοση ευθυνών σε όποιον αναλογεί. Κάτι τελευταίο, κύριε Παπαμαρακάκη, ακούσαμε τις ημέρες αυτές και το σταθμό μας προσέγγισαν πολλοί πολίτες που ήθελαν να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να βοηθήσουν, πώς μπορούν να συνδράμουν. Τελευταία στιγμή, όσο και αν είναι συγκινητική ανταπόκριση των πολιτών, δεν είναι η κατάλληλη περίοδος. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές σώμα ανθρώπων που μπορούν εθελοντικά να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό το λόγο και είναι σημαντική η στελέχωση των κατόπους παρατημάτων της ΕΟΔ από προσωπικό που θα έχει μια εξειδίκευση προτού συμβεί κάτι. Έτσι, να το πούμε αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνεργάζεται με ψυχολόγο καταστροφών. Ήδη εγώ είχα μαζί μου νέα παιδιά τα οποία επιχείρησαν μαζί μου και τα οποία θα τα δει ο ψυχολόγος. Έχουμε ήδη μία προσφορά από ψυχολόγο ιδιώτη να δει τα νέα τα παιδιά μας. Λοιπόν, εγώ ως παλιότερος και μεγαλύτερος στην ΕΟΔ τώρα πια θα τηλεφωνώ σχεδόν κάθε μέρα να ρωτήσω ποια είναι τα συναισθήματά τους, αν μπορούν να τα διαχειριστούν. Δεν είμαι ψυχολόγος όμως, έτσι. Απλά ρωτάω, αν κάποιος μου πει ότι το συναίσθημά μου δεν μπορώ να το διαχειριστώ, να φροντίσω για γρήγορα να τον δει ο υπεύθυνος ψυχολόγος, γρήγορα, όσο γρήγορα γίνεται. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την κατεύθυνση αυτή. Άκουσα πριν και στις ειδήσεις ότι το Υπουργείο Υγείας έστειλε ψυχολόγους να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. Αλλά και θα σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και το συζητούσα μόλις προχθές. Όταν φτάσαμε εκεί ήταν ένας ιερέας. Ενώ κανένας πολίτης δεν επιτρέπονται να πλησιάσει στο πεδίο, στην καυτή ζώνη, υπήρχε ένας ιερέας μόνος του, ακομπισμένος στο μπαστούνι του. Και μετά από μέρες αφού πέρασε όλο αυτό, αναρωτήθηκα τι έκανε ο ιερέας αυτός εκεί. Και μου είπαν ότι ήρθε για να προσευχηθεί. Και αυτό βοήθεια είναι. Μία αγκαλιά, ένα χάβι σε αυτόν που πενθεί, βοήθεια είναι. Και ας μην είσαι ψυχολόγος. Η εξειδικευμένη βοήθεια βεβαίως είναι πάντοτε απαραίτητη, έτσι. Ναι. Αλλά τη στιγμή της κρίσης, ας μην είσαι εξειδικευμένος. Αγκάλιασε τον άνθρωπο.
Μας λείπει αυτή η αγκαλιά. Και θα πρέπει, αυτή η στήριξη να παραμείνει και αφού απομακρυνθούν οι κάμερες, να λειτουργούμε σαν τους διασώστες που έρχονται πριν έρθουν οι κάμερες και φεύγουν μετά από τις κάμερες συνήθως, κύριε Παπαμαρκάκη. Ευχαριστώ τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή δύναμη. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Παρακαλώ, παρακαλώ. Με χαρά, παρακαλώ. Το έχω αγκάθει στην καρδιά μου, πραγματικά. Σας ανέφερα πριν για τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζεται το θέμα και κάποιοι θα θεωρήσουν ότι είναι ένα κομπλιμέντο, μια φιλοφρόνηση. Όχι. Είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να βλέπω πρωτοκλασσάτους δημοσιογράφους σε διατεταγμένη υπηρεσία που τους έζησα το 2010, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, και να τους ξανακούω σήμερα το 2023 να παπαγαλίζουν και να παίζουν το ίδιο βρώμικο παιχνίδι που παίξαν τότε μαζί με τον νόμο του ΡΕΠΑ, και βάζω την τελεία μου εδώ. Τα είπατε όλα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Τη συνέχεια του έργου σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.